Το μακρινό του ταξίδι από το ναυπηγείο Κέπελ τη Σιγκαπούρη ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα το ειδικά διαμορφωμένο δεξαμενόπλιο τη Gas Trade, που θα αποτελέσει την πρώτη στην Ελλάδα πλωτή υποδομή αποθήκευση LNG και επαναεροποίηση εφεσαριού. Το Ορφαέα θα ρίξει άγκυρα στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, αφού πρώτα διασχίσει τον Ινδικό Ωκεανό, τον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό καθώ και τη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίε, το πλέον κατασκευασμένο με τεχνικέ προδιαγραφέ εφεσαριού δεξαμενόπλιο θα φτάσει στην πρωτεύουσα του Εύρου περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Η πλωτή υποδομή, μήκος περίπου 300 μέτρων, θα προσδέσει ανοιχτά στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του. Οι μόνε εργασίε που θα απομείνουν για να είναι όλα έτοιμα είναι η σύνδεσή του με το υποθαλάσσιο αγωγό μήκου 24 χιλιόμετρων και χερσαίο μήκου 4 χιλιόμετρων. Αξίζει να σημειωθεί πω πάντα σύμφωνα με πληροφορίε, το FSRU Αλεξανδρούπολη στα μέσα Ιανουαρίου του 2024 θα είναι πλέον έτοιμο να δέχεται ποσότητε από φορτία LNG και στη συνέχεια να τι αεροποιεί διοχετεύοντα το φυσικό αέριο στο ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου ενώ στη συνέχεια μέσω του αγωγού IGB, διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδα-Βουλγαρία, να εφοδιάζονται οι της Βαλκανικής. Το ορφαίο θα είναι σε συνέχεια αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη ενώ η δυνατότητα αποθήκευση LNG σε αυτό ανέρχεται στα 135.000 κυβικά μέτρα. Η πλωτή μονάδα έχει μήκο 288,60 μέτρων, 44 μέτρα πλάτο και ύψο 26,2 μέτρα. Η τεχνική δυνατότητα αεροποίηση του εκτιμάται σε 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίω. Το FSRU κόστησε 450 με 470 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας λάβει κοινοτική χρηματοδότηση περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Το FSRU Αλεξανδρούπολη έρχεται να ενδυναμώσει την Ελλάδα ω κόμβο μεταφορά ενεργειακών πόρων προ την Ευρώπη. Η λειτουργία του έργου έρχεται δύο χρόνια μετά τη γεωπολιτική αναταραχή που πυροδότησε η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, καθώ ήταν ανάγκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει εξάρτηση από το φυσικό αέριο τη Gazprom. Με ποσότητε φυσικού αερίου θα φοδιάζονται τόσο η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια η Μακεδονία καθώ και η Μολδαβία. Επισημαίνεται σύμφωνα πάντα με πληροφορίε πω ήδη το 50% των ποσοτήτων που μπορούν να αεροποιηθούν 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίω είναι ήδη συμβολοποιημένο. Έργο στρατηγική σημασία στο FSRU Αλεξανδρούπολης είναι για την Ευρώπη, καθώ διαφοροποιεί τι πηγέ εισόδου ενέργεια τη γυραιά Υπήρου αλλά και του μείγματο που χρησιμοποιεί η βιομηχανία και οι καταναλωτέ.